Αττικής και θα έπρεπε να είναι στολίδι της Μεσογείου, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το φυσικό της κάλος και τους αρχαιολογικούς της χώρους. Συνεπώς, να αποτελεί πόλο έλξης πολλών τουριστών, καθώς βρίσκεται και σε κομβική θέση δίπλα από το αεροδρόμιο. Ενώ τα Σπάτα θα μπορούσαν με τη σειρά τους να αναδειχτούν σε μια ιδιαίτερα εμπορική ζώνη που δεν θα είχε τίποτα να ζηλέψει από το λεγόμενο επιτοπικό χωριό. Αλλά για όλα αυτά χρειάζονται δήμαρχοι όπως ο συναγωνιστής Γρηγόρης Γερακόπουλος που θα διαφερθεί και θα επιμεληθεί των προβλημάτων αυτών. Η διεκδίκηση του Δήμου δείχνει την αποφασιστικότητα και το θάρρος όλων να συνεχίσουμε τον αγώνα. Πώς μπορεί κανείς να κάνει πίσω, όταν στο κημητήριο του Δήμου, στην Αγία Κυριακή, κοίταται νεκρός ο συναγωνιστής μας, Μάνος Καπελώνης. Μαζί με τον Γιώργο Φουντούλη μας κοιτάνε από ψηλά. Ένας λόγος, ο Δήμος αυτός, να εκλέξει Δήμαρχο Χρυσαυγίτη. Καλησπέρα σας. Αρχικά να δηλώσω ότι είναι ύψιστη τιμή για εμένα η επιλογή μου ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό Ελληνική Αυγή για το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος. Να σας πω ότι στη Γιαρτόπα αυτό βρέθηκα για πρώτη φορά το 1998 ως υπάλληλος εταιρείας και αργότερα ως ελεύθερη επαγγελματίας που δραστηριοποιήθηκα στην περιοχή. Γνώρισα από κοντά τη σταδιακή παρακμή της πόλης. Παρόλο που η πόλη των Σπάτων είχε μία πύλη από το αεροδρόμιο, εξόδου από το αεροδρόμιο δεν αξιοποιήθηκε ποτέ. Παραμένοντας για χρόνια κλειστή, αποκλείοντας κάθε διερχόμενη. Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Μένω μόνιμα από τις αρχές του 2000 στην Αρτέμιδα με τη σύζυγό μου και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα από το 1991. Και βιώνω όπως όλοι σας την αναισθησία, την αδιαφορία και την απαξίωση των δημοτικών αρχών. Έχω τη μέγιστη τιμή να συμμετέχω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος με την Ελληνική Αυγή, στελεχώνοντας ένα διακριτό εθνικιστικό ψηφοδέλτιο. Σήμερα δεν πρόκειται να ακούσετε ούτε προεκλογικά φωτεινά, αλλά ούτε θα κληθείτε να ψηφίσετε άλλη μια δημοτική παράταξη. Σήμερα θα κληθείτε να στηρίξετε μία άλλη δημοτική παράταξη. Μία εθνική παράταξη. Μία παράταξη που κατέρχεται στις αυτοδιοικητικές εκλογές με ρομφαία την αλήθεια και κριτή το δίκαιο. Μία παράταξη που σκοπό έχει να αγωνιστεί για το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή το συμφέρον του δημότη με το δημότη. Κορυφαία πράξη δημαρχιακής αυθαιρεσίας, και επιτρέψτε μου να σας την υπενθυμίσω, είναι μια πράξη του νυν δημάρχου του κ. Μάρκου που πραγματικά εξοργίζει τον κάθε νομική πολίτη. Είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2014. Ενός προϋπολογισμού προχείρου, κακοσχεδιασμένου και εν πωλής παράνομου. Παραβιάζοντας τις κείμενες διατάξεις ο κ. Μάρκου, ο νυν δημάρχος, έστειλε στον κάλαθο των Αχρήστων, πέταξε στον κάλαθο των Αχρήστων την γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Αρτέμιδος. Δεν έλαβε υπόψη του καμία από τις νομολογίες των Υπουργείων Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Οικονομικών, και αυτό επειδή η γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου δεν ήταν οριστή στον ίδιο. Ενέγραψε στον προϋπολογισμό ανύπαρκτα έσοδα, χαρακτηρίζοντάς τα ως έκτακτα. Τι εστί έκτακτα έσοδα για τους δημότες του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος? Δεν αναφέρεται τίποτα.